Καλησπέρα. Είμαι σίγουρος ότι έχουν ήδη ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για τον πρίτανή μας, τον Σίμω Σιμόπουλο. Εγώ επιφορτίστηκα να μιλήσω για τον τομέα της ενέργειας. Ο Σίμος ήταν πυρηνικός επιστήμονας, πυρηνικής τεχνολογίας. Και το ζήτημα προφανώς της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν πάντα αμφιλεγόμενο. 1986, Πάσχα. Στην Ελλάδα συμβαίνει το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας, το Τσερνομπίλ. Τα ραδιενεργά υλικά εκλείονται και διασπείρονται σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα μέσω της βροχής. Δεν υπήρξε όμως άμεση πληροφόρηση σχετικά με τον κίνδυνο. Στο εργαστήριο τότε του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο Σίμος Σιμόπουλος ήταν νεαρός επιστήμονας. Τον ρώτησαν μαζί με ένα τεχνικό του εργαστηρίου αν η ραδιενέργεια έφτασε στην Ελλάδα. Χρησιμοποίησε ένα πρόχειρο ανιχνευτή. Είδε τι συνέβη και απάντησε «Μάλλον δεν θα είναι εντάξει ο ανιχνευτής». Στην πραγματικότητα, ο Σίμος είχε καταγράψει για πρώτη φορά ότι στην Ελλάδα είχε φτάσει το ραδιενεργό σύννεφο του Τσερνομπίλ. Έφτιαξε μετά από μετρήσεις που κράτησαν περίπου 2 μήνες τον πρώτο ραδιενεργό χάρτη της Ελλάδας, όπου εντοπίστηκε σε ποια σημεία στην Ελλάδα έγινε συγκέντρωση του ραδιενεργού υλικού. Ρωτήθηκε μάλιστα από τον τύπο τι συνέβη. Είχε το θάρρος να πει ότι έβρεξε εκείνη την εποχή. Οι άνθρωποι είχαν ελεύθερο χρόνο λόγω Πάσχα, πίστεψαν στις διαβεβαιώσεις ότι βρίσκονται χωρίς ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και δεν προστατεύθηκαν, βρέθηκαν σε ελεύθερους χώρους και έτσι δέχτηκαν μεγάλα ποσοστά ραδιενέργειας, είπε στους δημοσιογράφους ο επιστήμονας. Αυτό είναι ενδεικτικό του θάρρους της ανεξαρτησίας και της εντιμότητας βασισμένη ακριβώς και στην επιστημονική γνώση του Σίμου. Το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας είναι αμφιλεγόμενο. Δήλωσε αργότερα ο Σίμος στους δημοσιογράφους πάλι. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας από την Ελλάδα, επεσήμενε ότι είναι ευτυχής η χώρα εκείνη που μπορεί να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες της χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει στην πυρηνική ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν, παρόλο που είναι πυρηνικός επιστήμονας, έχει προφανώς συμφέροντα από αυτό, να έχει την συνείδηση να γίνει προσοχή σχετικά με τα ζητήματα των ατυχημάτων και γνωρίζοντας βεβαίως τις τεράστια αποθέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, να τα προτείνει ως πρώτη προτεραιότητα παρά την πυρηνική ενέργεια. Αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα και στις 2 δημόσιες θέσεις αξιώματα που είχε. Το 2009, τον Απρίλιο, ανέλαβε πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Καραμανή, ο οποίος παραιτήθηκε και ο οποίος Καραμανής είχε διαδεχθεί εμένα το 2005. Ήταν ο τρίτος δηλαδή πρόεδρος της ΡΑΕ. Έμεινε μέχρι το τέλος της θητείας, δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο του 2010. Στο διάστημα αυτό, ακριβώς όπως είπα πριν από λίγο, ο Σίμος προώθησε με μεγάλη αποτελεσματικότητα τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και πράγματι, το μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών που είχε ήδη ξεκινήσει πιο νωρίς, προχώρησε και πάρα πολλά έργα σε επίπεδο αδειών και σε επίπεδο διαφόρων άλλων διευκολύνσεων έγιναν στη διάρκεια της θητείας του. Η συνείδηση της σημασίας της αποτελεσματικότητας της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών τον χαρακτήρισαν και σε προηγούμενη δημόσια θέση αξίωμα που είχε. Προηγουμένως, το 2007, διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Και στην εναρκτήρια ομιλία του μάλιστα δήλωσε «Η αντίληψη για ορθολογική χρήση της ενέργειας στις μεταφορές είναι πολύ μεγάλη σημασίας και έργα όπως ο σιδηρόδρομος αποτελούν εκείνα τα μέσα που μπορούν να προσφέρουν τα περισσότερα ωφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος».
και επεσήμενε δράσεις που θα γίνουν από το Υπουργείο του για να αναδείξουν τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα της χρήσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στις μεταφορές και των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών, όπως ο ηλεκτρισμός και τα βιοκαύσιμα στον τομέα των μεταφορών, ήδη σε μια εποχή, 2007, που αυτές οι ιδέες και αυτή η προπτική, δεν μπορώ να πω ότι ήταν απόλυτα όριμες ακόμα στην Ελλάδα και διεθνώς, ιδίως μάλιστα στον τομέα των μεταφορών. Αυτά λοιπόν χαρακτήρισαν την θέση του Σίμου Σιμόπουλου στον ενεργειακό τομέα, στα ενεργειακά, σε ανύποπτο χρόνο, τόσο στα ζητήματα της πυρηνικής ενέργειας, όσο και στην προτεραιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.